Λολός είναι. Ώστε ήρθατε για να με χαιρετήσετε. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Χαίρετε κύριε. Κλείστε και την πόρτα παρακαλώ βγαίνοντας. Μάλιστα. Τσα. Ακόμη εδώ είστε. Μάλιστα. Μήπως έχετε να μου πείτε τίποτα άλλο. Ναι, είχα πολλά να σας πω. Τα είχα βάλει μάλιστα και σε σειρά. Τι θα πω πρώτο, τι θα πω δεύτερο. Αλλά ύστερα από το χαίρετε και μάλιστα τα δύο χαίρετε. Ένα το δικό σας και ένα το δικό μου. Δεν ταιριάζουν αυτά που θέλω να σας πω. Αν το είχαμε ξεκινήσει διαφορετικά. Θα θέλατε να μου πείτε ότι είστε πολύ ενθουσιασμένος από τη γνωριμία μας. Ότι μόλις με πρωτοαντικρίσατε αμέσως καταλάβατε πως είμαι ένας άνθρωπος με περιεχόμενο. Μάλιστα. Ότι συνδυάζω ομορφιά και ξυπνάδα. Μάλιστα. Και όλες αυτές τις χαριτωμένες φιλοφρονήσεις που εγώ τις θεωρώ βλακώδεις. Όχι. Με συγχωρείτε, με παρεξηγείτε δηλαδή. Εγώ ήθελα να πω ότι... πάλι τα ίδια. Εγώ ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να φαίνονται... Ωραία φαίνονται. Δεν ήθελα να πω, μπορεί να φαίνονται βλακώδη όταν λέγονται από έναν άνθρωπο που δεν τα πιστεύει. Όταν όμως... με συγχωρείτε. Μπορώ να ξαπλώσω κι εγώ για να... Όχι, δεν μπορείτε κύριε. Μα καλά, δασκάλα, είσαστε και με βάζετε τιμωρία. Λοιπόν, πρέπει να σας εξηγήσω ορισμένα πράγματα για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Ο έρωτας δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν είναι το πρόβλημά μου. Ήρθα στην Ελλάδα για να ζήσω πρωτόγονα. Παρακολουθείτε. Με πάθος. Τι έλεγα κύριε. Για τα πρωτόγονα. Μα τι λέτε δεσποινής μου. Εγώ για χάρη σας θα μπορούσα να γίνω και κανίβαλος. Αρκετά. Όμως που και που να ανάβετε κανένα πράσινο φωτάκι. Να προλαβαίνω να λέω κι εγώ καμιά κουβέντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Όπως νομίζετε εσείς. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Ναι, στους κανίβαλους. Ορίστε, μπορείτε να συνεχίσετε. Πρέπει να ξέρετε ότι η οικογένειά μου έχει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Και έτσι πάντοτε είχα ό,τι επιθυμούσα. Πολύ γρήγορα με κούρασαν όμως όλα αυτά. Ναι. Κι εγώ νιώθω μια κούραση στα γόνατα. Αλλά η δική σας φαντάζομαι θα ήταν διαφορετική. Εσείς κουραστήκατε ξαπλωμένοι. Λοιπόν, ελάτε πιο κοντά μου και παρακολουθήστε. Μάλιστα. Έπλεξα που λέτε με τους χίπης. Ναι. Ήταν μια λύση. Μάλιστα. Στο κάτω-κάτω της γραφής έβρισκα να συμφωνώ μαζί τους. Ναι, έχουν ένα κέφι αυτά τα παιδιά. Με τα χαϊμαλάκια τους, τις τριχάρες τους, τα ενεσδισάκια τους, τις μαριχουαλίτσες τους. Ναι. Ήταν μια φυγή από μια πραγματικότητα πολύ ενιαίρη. Σε λίγο άρχισε να γίνεται και αυτό ρουτίνα. Όλο τα ίδια και τα ίδια. Πότε καμιά διαδήλωση για το Βιετνάμ. Τι κάνετε κύριε. Καλή διαδήλωση δεν κάνουμε. Σας παρακαλώ. Πότε λοιπόν καμιά διαδήλωση για το Βιετνάμ, λίγος χορός, περισσότερο τραγούδι, καμιά διαμαρτυρία για το ρατσιστικό και διάφορα άλλα που σχεδόν επαναλαμβανόντουσαν κάθε μέρα. Μπράβο. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο, θα το κάνω κι εγώ. Μπράβο. Και δεν μου λέτε δεσποινής. Αυτό που κάναμε τώρα επαναλαμβανόταν κάθε μέρα. Βέβαια. Α, πάπα, εγώ δεν κάνω για χίπης. Εγώ πέταξα καρούμπαλο. Τι λέει τώρα.